Σήμερα εγκαινιάζεται η κάρτα εργασίας για να αλλάξουμε θέμα και θα μεταφερθούμε στο κέντρο. Σπύρος Αλεξανδρής, τον βλέπετε, να δούμε καταρχήν τι είναι η κάρτα εργασίας και πώς θα ξεκινήσει η εφαρμογή της. Γιατί πάντα το δύσκολο κομμάτι είναι όχι η εξαγγελία, Σπύρο, αλλά η εφαρμογή. Έτσι, είναι πρεμιέρα λοιπόν για την ψηφιακή κάρτα εργασίας που από σήμερα τίθεται σε ισχύ σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες που απασχολούν πάνω από 250 άτομα προσωπικό. Ενώ από το φθινόπωρο θα επεκταθεί και σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις με μεγάλο στόχο σε ένα χρόνο από τώρα όλες οι επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης να, σε αυτές να έχει καθιερωθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς σε αυτές σημειώνονται και τα μεγαλύτερα ποσοστά παραβατικότητας. Εμείς από το πρωί έχουμε βρεθεί έξω από ένα σούπερ μάρκετ εδώ στο κέντρο, εδώ που οι υπάλληλοι είναι η πρώτη μέρα που έκαναν χρήση της ψηφιακής τους κάρτας. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για ένα μέτρο επανάσταση απέναντι στην μαύρη εργασία, ένα μέτρο που θα επαναφέρει την εργασιακή δικαιοσύνη. Και αυτό γιατί? Γιατί πλέον θα καταγράφονται αυτόματα όλες οι βάρδιες των εργαζομένων και οι υπερορίες που αυτοί θα κάνουν. Αυτό είναι το ιδεατό. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται, Σπύρο. Θα δούμε στην εφαρμογή πώς θα γίνει τώρα. Στην εφαρμογή. Είναι απλή εφαρμογή. Θα κατεβάζει από το MyErgani Mobile App. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να κατεβάσει την ψηφιακή του κάρτα. Ναι. Εκεί θα έχει ένα QR code αντίστοιχο με αυτό που είχαμε στα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Και έτσι, όποτε εισέρχεται στο κατάστημα στο οποίο εργάζεται, θα σκανάρει αυτή την κάρτα. Το ίδιο θα κάνει και όταν φεύγει από εκεί. Και τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα είναι αποθηκευμένα στο σύστημα για 10 χρόνια. Να σε καλά, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλώσεις από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά και εργαζόμενους. Θα τις παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Είναι μια επανάσταση στην αγορά εργασίας. Είναι μια μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Διότι είναι η καλύτερη εγγύηση για το σεβασμό του ωραρίου και των υπεροριών του εργαζομένου. Είμαστε αποφασισμένοι να επεκτείνουμε το μέτρο αυτό στο σύνολο της αγοράς εργασίας. Για μας ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί είχαμε την υποδομή μηχανογραφικά να το υποστηρίξουμε όλο αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ για το καινούριο αυτό σύστημα. Θα μπορούμε να φεύγουμε στην ώρα μας. Όχι ότι μένουμε παραπάνω, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Είναι μια καρτούλα πολύ μικρή, την οποία τη σκανάρει ο υπεύθυνος. Δεν αλλάζει κάτι για τους εργαζόμενους. Απλώς είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το έχουμε όλοι.